Σοκ προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου από την Αλβανία που εργαζόταν ως ναυαγωσός της ξενοδοχείου των Καλυβών. Ο άγριος καυγάς που είχε με τουλάχιστον 5 νεαρούς, 2 Έλληνες, έναν Ρουμάνο, έναν Γεωργιανό και ένα Βούλγαρο, κατέληξε σε τραγωδία. Έμενε αβοήθητο. Δεν νομίζω να το βοήθησε κανένας. Από ό,τι λένε, έπαθε ανακοπή. Πού είχε δεχτεί προηγουμένως επίθεση? Είχε δεχθεί επίθεση, τον είχαν δει. Τον είχαν δει από πολλά άτομα, από ό,τι άκουσα. 5-6 άτομα. Βούλγαροι και Γεωργιανοί. Ένα κοπέλι λέει κατέρεψε εδώ πέρα. Ο καυγάς έγινε στον κεντρικό δρόμο των Καλυβών, έξω από γνωστή ταβέρνα της περιοχής. Για άγνωστους λόγους, 2 από τους 5 που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο φέρονται να επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα στον 20χρονο. Κάτοικος του χωριού ήταν εκείνος που μπήκε στη μέση για να γλιτώσει τον άτυχο νέο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων των Καλυβών, ο άτυχος νέος, αφού χτυπήθηκε άγρια από ομάδα άλλων νεαρών, κατάφερε να ξεφύγει και να φτάσει μέχρι την πλατεία όπου και κατέρευσε. Ναι, προσπάθησα να τον βοηθήσω το παιδί γιατί δεν ανέπαινε και τα λοιπά, μέχρι να περιμένω να έρθει το ασθενοφόρο, το οποίο άργησε λίγο και μετά μάθαμε δυστυχώς ότι πέθανε. Όλοι τρέκαμε και, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Αυτό μάλλον έχει πάθει αιμορραγία, εσωτερική αιμορραγία πρέπει να πάθει από τα χτυπήματα. Ήταν πολύ, πολύ καλό παιδί, ξένος ήταν, δυστυχώς. Τσακωθήκανε, έκαναν αυτά που κάμανε και βαρέσαν το παιδί και έπεσε το παιδί μόνο του. Αβοήθητο έπεσε στον δρόμο από τις μπουνιές έτσι αυτές που πάει. Εργαζόμενοι σε καταστήματα των Καλυβών που είδαν τον 20χρονο να τρέχει απεγνωσμένα και λίγο μετά να καταραίει, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον επαναφέρουν. Υπάλληλος του φαρμακείου έσπευσε με απεινιδωτή, ένας αστυνομικός υπάλληλος εργαζόμενος σε ψυσταριά αλλά και υγειονομικός που βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Παρ' όλα αυτά, ο νεαρός από την Αλβανία έσβησε κυριολεκτικά στην άκρη του δρόμου. Εγώ δεν. Όταν ήρθα, είχε πέσει ήδη και τον είχαν σηκώσει δύο παιδιά. Γιατί δεν άκουσα. Αλλά από ό,τι άκουσα, είπαν ότι φώναζε κάτι καθώς έτρεχε. Από ό,τι λένε, το χτυπήσανε πολύ και πέρασε εδώ από την πλατεία μπροστά. Και φώναζε, ήταν σε έξαψη, ξέρω εγώ. Ζητούσε βοήθεια? Όχι, απλώς έλεγε ήμουν μοναχός και ήταν 5 και με δέρνανε. Αλλά το έλεγε σε έντονο, νομίζαμε πως ήταν. Τα είχε χάσει, ξέρω εγώ τι να πούμε. Και το επέρασε και μετά λίγο πιο πέρα κατέρευσε. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων προσήγαγαν 5 νεαρούς στο αστυνομικό μέγαρο. Οι 2 Έλληνες 24 ετών από το Μεσολόγγι και από το Αγρίνιο που εργαζόταν στην περιοχή φέρονται να είναι εκείνοι που επιτέθηκαν στο νεαρό από την Αλβανία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη και το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την Παρασκευή. Ένας 19χρονος Ρουμάνος, ένας 28χρονος Γεωργιανός και ένας 18χρονος Βούλγαρος που είχαν προσαχθεί αφέθηκαν ελεύθεροι.